γνωρίζουμε. Σας παρακολουθώ κάποτε, αγαπητέ μου Μιχάλαρε, στις εκπομπές και πολλούς άλλους συναδέλφους σας που κάθε μέρα βγάζουν μια σειρά από θέματα καθημερινότητας αλλά και θέματα που αφορούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον συρφετό των προβλημάτων, εμείς εδώ και 15-16 μήνες συζητούμε για τις προεδρικές εκλογές. Ναι. Όσαν η Κύπρος έχει ανάγκη από ένα μεσία, ή όσαν και η Κύπρος με το να εκλέξει έναν πρόεδρο έλυσε όλα τα προβλήματα. Έχει ανάγκη η Κύπρος. Έχει ανάγκη από τα χέρια πολλών, από τις ευθύνες πολλών, από την συνδιαχείριση πολλών στη βάση ενός οράματος και στη βάση ενός προγράμματος. Αυτό έχει ανάγκη η Κύπρος. Από συγκλήσεις, συνενέσεις, συνθέσεις. Αφού και ξέρετε, δεν τα βρίσκετε μεταξύ σας. Κάθεστε σε ένα τραπέζι και τσακώνεστε. Δεν τα βρίσκουμε ή τις πλήστες φορές δεν υπάρχει η βούληση να τα βρούμε. Το ίδιο είναι, ναι. Ναι, όχι, έχει και κάποια διαφορά. Αν υπάρχει καλή διάθεση, καθαρό μυαλό και βεβαίως σωστός εντοπισμός των προβλημάτων, πιστέψτε με, με το ότι η Κύπρος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πλήστες των αποφάσεων προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οδηγίες είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ζητήματα που βρήκαν λύσεις σε άλλες χώρες. Και εμείς εδώ στην Κύπρο θεωρούμε ακόμη ότι είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να υπηρετήσουμε όλοι μας για 5 χρόνια αυτών των τόπων, χωρίς να βλέπει ο καθένας τι είναι αυτό που με βολεύει εμένα, τι είναι αυτό που βολεύει το κόμμα μου, σαν και 1-2% ένα κόμμα να πάρει πάνω και 1-2 να πάρει κάτω, χάθηκε ο κόσμος την ώρα. Χάνονται καρέκλες καμιά στιγμή, έτσι. Δηλαδή το 1,5% για κάποιους είναι και 50 καρέκλες. Τότε. Δεν το υποτιμούμε αυτό ως κίνητρο για άσκηση πολιτική. Εγώ, γιατί την πατάμε ως κοινωνία. Εγώ σας λέω λοιπόν. Ναι. Ο αξιακός ορίζοντας ποιος πρέπει να είναι αυτός. Δηλαδή, ας πούμε, με βοηθά στο να έχω μια καρέκλα. Ωραία. Και αν δεν υπάρχει τόπος, και αν οι Κύπρος δημιουργηθούν, επιπρόσθετα που θα δημιουργηθούν από το Σεπτέμβριο, ακόμη χειρότερα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, έχει σημασία αν εσείς έχετε την καρέκλα, αν εγώ, ή στο τέλος οι πολιτικές που πρέπει πολύ να υπηρετήσουμε για να δούμε και το καλό αυτού του τόπου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος όμως έχει την καρέκλα, εσείς, εγώ ή κάποιος άλλος, κύριε Καρογιάν. Και εδώ ερχόμαστε στο ζήτημα του υποψηφίου. Δεν πρέπει να πάρετε κι εσείς αποφάσεις κάποια πάρουμε. Στιγμή για να αρχίσουν. Πριν να πάμε στον υποψήφιο, ποιος θα είναι, εμείς αυτό που όλη αυτή την περίοδο κάνουμε και θέλω να υπομνήσω ένα απλό πράγμα. Ναι. Εμείς από την αρχή θέσαμε το κόμμα μας και τον πρόεδρο του κόμματος έξω από αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Και είχαμε πει, δεν είναι η ώρα της προσωπικής ή κομματικής ανέλυξης, είναι η ώρα στο να υπηρετήσουμε αυτόν τον τόπο, να υπηρετήσουμε τον πολίτη που δυστυχώς τα προβλήματα του έχουν πολλαπλασιαστεί, να υπηρετήσουμε το συλλογικό καλό. Ένα. Βάλαμε θέση για κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Απορρίφθηκε. Ναι. Βάλαμε θέση για κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής, που τι σημαίνει. Περισσότερα χέρια, περισσότεροι ώμοι στη βάση ενός προγράμματος, ενός οράματος, να επιλέξουμε τον ασφαλέστερο τρόπο διαφυγής από αυτά τα προβλήματα εξόδου μέσα στη νέα εποχή. Ναι. Και από εκεί πήραμε, παρότι όλοι συμφωνούσαν ότι ήταν καλή αυτή η πρόταση, ότι θα ήταν βοηθητική για τον τόπο, για διάφορους λόγους ο καθένας έκανε τις επιλογές του. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν, τι κάνουμε αυτή την περίοδο. Συζητούμε με τους υποψηφίους. Θέλω να δούμε ποιο είναι το όραμα. Ποιες είναι οι πολιτικές. Υπάρχει συναντήληψη στους βασικούς άξονες, στους βασικούς στόχους. Ναι. Πώς μπορεί λοιπόν, στην Κύπρο δεν εκλέγουμε τώρα κοινοτάρχη. Εκλέγουμε πρόεδρος δημοκρατίας, ο οποίος θα πρέπει με την πολιτική του και μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης αντιπροσωπευτικότητας να μπορεί να φέρει εις πέρα μαζί με τους συνεργάτες και προσθέτω με τη συνέργεια των κομμάτων και των οργανωμένων συνόλων ανεξαρτήτως αν θα θεωρούνται συμπολίτευση ή αντιπολίτευση. Γιατί δυστυχώς η Κύπρος δεν θα έχει προοπτική. Ναι. Και δεν νομίζω να χρειάζεται ιδιαίτερη φία κάποιος να το αντιληφθεί ότι δεν θα έχει προοπτική από τη στιγμή που συνεχίσουμε το ίδιο γαϊτανάκι. Με ποιους έχετε μιλήσει μέχρι στιγμής? Με όλους. Με όλους. Σχεδόν με όλους. Με όσους ζήτησαν να μας δουν. Δεν έχετε διαλέξει. Έχετε απορρίψει κάποιους? Όχι, εμείς δεν έχουμε απορρίψει κανένα. Εμείς είμαστε στη διαδικασία. Κάναμε συνάντηση με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και υποψήφιο, τον κύριο Ναβέρο Φνιοφίδου, την πρώτη, που ήταν για το Κυπριακό, τα γεωπολιτικά. Θα έχουμε την Πέμπτη, τη δεύτερη για εσωτερική διακυβέρνηση. Κάναμε με τον κύριο Χριστοδουλή δύο, μία Κυπριακό και εσωτερική διακυβέρνηση. Ναι. Στη δεύτερη επανήλθαμε πίσω στο Κυπριακό, διότι υπήρξαν κάποια θέματα που θέλαμε να διευκρινίσουμε. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε συνάντηση με τον κύριο Μαυρογιάννη την Τετάρτη. Θέλουμε να συζητήσουμε, να ακούσουμε ποιο είναι το όραμα, ποιες είναι οι πολιτικές, πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές, αν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα για μεταρρυθμίσεις, ναι. Διότι το ζητούμενο για μας
δεν είναι απλώς η αλλαγή στην διακυβέρνηση. Αυτή η αλλαγή πρέπει να έχει στρατηγικό βάθος. Ναι. Πρέπει να συνοδεύεται με ένα πρόγραμμα ουσιαστικών και κέριων μεταρρυθμίσεων, αυτές που η Κύπρος χρειάζεται για να περπατήσει στη σύγχρονη εποχή με αξιώσεις. Μάλιστα. Και όχι να είμαστε ο παρίας του ευρωπαϊκού ή του διεθνούς περιβάλλοντος. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Καρογιάν? Πρέπει να γίνει ανανέωση, αλλαγή, ανατροπή? Τι πρέπει να γίνει? Γιατί θα μου πείτε να μην λέμε συνθήματα, αλλά εδώ μιλάμε για ορισμούς, καμιά φορά ουσίας. Άλλο η ανατροπή, άλλο η ανανέωση μιας πολιτικής. Εγώ το αποκαλώ. Η Κύπρος πρέπει να αρχίσει να αποκτά στρατηγικό βάθος σε πολλά ζητήματα που αφορούν είτε το εθνικό, είτε την οικονομία, είτε την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, είτε το κοινωνικό κράτος που θέλουμε να χτίσουμε και τη μετάβαση μας στη νέα εποχή, στην πράσινη εποχή, που οι άλλες χώρες έχουν προχωρήσει πολύ πιο μακριά από εμάς. Επομένως, δεύτερο, τομές. Γιατί να φοβούμαστε να κάνουμε τομές? Υπάρχουν πράγματα που έχουν χρονίσει. Εδώ μιλάμε για μεταρρύθμιση διδικαστική, που εδώ πάει για 8-10 χρόνια και ακόμα συνεχίζουμε να συζητούμε. Ναι, ναι. Εδώ κάναμε άλλα 15-20 χρόνια εγώ την αποκαλώ την κολοβή μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κολοβή. Και ακόμα συνεχίζουμε. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν αποφασίσαμε ότι σε κάποιους τομείς πρέπει να αγνοήσουμε τα όποια συμφέροντα κάποιων ισχυρών της ημέρας και να πούμε ότι αυτό που κάνουμε είναι για το συλλογικό καλό τις επόμενες δεκαετίες και ιδιαίτερα στα νέα τα παιδιά. Έχετε να προτείνετε καμιά τέτοια τομή στο μεταναστευτικό? Διότι ακούμε θεωρίες, ακούμε προτάσεις, ακούμε εισηγήσεις, αλλά τελικά να σας πω, δεν ξέρω αν υπάρχει μια εφικτή λύση αυτή τη στιγμή να σας πω, για το ζήτημα. Η Κύπρος δεν είναι αποκομμένη από το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και παγκόσμια. Ναι. Η Κύπρος είναι ένα κομμάτι του ευρύτερου σχεδιασμού. Ναι. Επομένως, κατά κύριο λόγο, οι ευρωπαϊκές πολιτικές είναι αυτές που καθορίζουν και τα πλαίσια. Ασφαλέστατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ναι. Όμως χρειάζεται να διευρύνει τις συμφωνίες, ας πούμε, για τον επαναπατρισμό των παράνομων μεταναστών. Έχει κάνει με κάποιες χώρες, υπολείπονται πολλές άλλες. Και έχει το ειδικό βάρος η Ευρώπη να το κάνει. Δεύτερο στοιχείο. Υπάρχουν θέματα που αφορούν την νοοτροπία. Η Κύπρος πρέπει να πάψει να είναι ελκυστικός, λόγω της επιδοματικής πολιτικής, ελκυστικός προορισμός για τους ξένους. Δηλαδή οι πλήστοι, για να είμαστε δίκαιοι κύριε Μιχάλαρε, δεν επιλέγουν την Κύπρο γιατί θέλουν να μείνουν στην Κύπρο. Ναι, σωστό. Απλώς οι διάφοροι, οι οποίοι είναι αγορές ψυχών ή οι μεταπράτες ψυχών των ανθρώπων, τους φέρνουν στην Κύπρο. Και μετά σου λέει, θα σε στείλουμε να πας Γερμανία, να πας σε διάφορους άλλους τρόπους, γιατί τους κοροϊδεύουν. Εμπόριο, ναι. Εμπόριο. Όλα αυτά λοιπόν η Κύπρος με συνετές και συνεχτικές πολιτικές θα πρέπει να οριοθετήσει αυτά που μπορεί να κάνει. Και το τρίτο, ασφαλέστατα υπάρχουν μέτρα που πρέπει να ληφθούν, διότι η Τουρκία, μην ξεχνάμε, όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα, εργαλειοποιεί αυτόν τον τομέα, αυτήν την πληγή, τη μεταναστευτική. Εδώ χρειάζονται λοιπόν και ρηξικέλευθες αποφάσεις. Δηλαδή θα πρέπει το κράτος, αν είμαστε κανονικό κράτος, να βάλει όλους εκείνους τους φραγμούς έτσι που πραγματικά να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Πάντοτε έχοντας ως γνώμονα τις διεθνείς συμβάσεις, τις συμφωνίες που η Κύπρος έχει υπογράψει, ναι, ως ένα σύγχρονο κανονικό κράτος. Μιλήσατε προηγουμένως για επιδοματική πολιτική που είναι πόλος έλξης αυτών. Ξέρετε τι επίδομα παίρνει το κεφάλι που λέμε? Ναι. Ναι, ναι, ξέρω. Ξέρω και όχι μόνο αυτό. 370 από... παίρνει. Θεωρείτε αυτό ότι είναι, θα πάρει κάποιον από το Κόγκο να τον φέρει στην Κύπρο? Μα, το μέλλον του για την Ευρώπη και την ασφάλεια και όλα αυτά ίσως να είναι. Μπορεί, σε αυτά που ζει. Ναι. Όμως η Κύπρος καταλαβαίνει ότι δεν έχει τις δυνατότητες να απορροφήσει όλο αυτόν τον κόσμο. Ούτε καν. Και ούτε προκαλούνται δεν και έχει τεράστια θέματα κοινωνικής συνοχής και όχι μόνο. Αυτοί όμως οι οποίοι θα επιλεγούν, και αυτό είναι ένα μοντέλο που το κάνει και η Γερμανία. Ναι. Να σας θυμίσω, 2014-2015, δεν με απατάει η μνήμη μου, η κυρία Μέρκελ τότε είχε να αποφασίσει να αποδεχτεί 1 εκατομμύριο πρόσφυγες, τους οποίους ενσωμάτωσαν και στη βιομηχανική παραγωγή, τους ενσωμάτωσαν και στην κοινωνία. Εμείς λοιπόν αυτοί οι οποίοι κρίνονται ότι έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στην Κύπρο μέχρι ότου εξεταστούν οι υποποθέσεις τους, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να τους ενσωματώσουμε και στην οικονομική παραγωγή, μάλιστα, να τους ενσωματώσουμε και τα λοιπά και μέσα στην ευρύτερο κοινωνικό ιστό. Και αυτό με φέρνει σε κάτι άλλο. Λέμε για πράγματα που η απλή λογική λέει. Σε πόσους έδωσε διαβατήρια η Κύπρος όλα αυτά τα χρόνια? Στους διάφορους. Ναι. Α, εννοείται μέσω του σχεδίου πολιτογραφήσεων. Ναι. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Απλώς το σκεφτόμουν. Η απλή λογική τι λέει? Μέσα σε αυτούς δεν είναι όλοι απατεώνες. Ναι. Υπάρχουν και άνθρωποι
που έντιμα πληρούσαν τις διαδικασίες και έγιναν. Ναι. Πότε τους φωνάξαμε ως κράτος, οι αρμόδιες υπηρεσίες. Και να πούμε, κύριοι, εσείς μπορεί, έχετε το Κυπριακό Διαβατήριο, όμως έχετε δουλειές στην Μεγάλη Βρετανία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, ή έχετε την τεχνογνωσία για πράγματα. Ναι. Να αφιερώσουμε χρόνο να συζητήσουμε μαζί τους πώς μπορείς εσύ τώρα που είσαι και Κύπριος πολίτης, ναι, να είσαι χρήσιμος σε αυτήν την κοινωνία. Άρα να απορροφείς εργατικό δυναμικό τους παράτυπους μετανάστες. Όχι, όχι, όχι. Κάνω έναν παραλληλισμό. Μην μπερδευτείτε. Ναι. Για την μετανάστευση είναι το ένα. Ναι. Το προέκτηνα για να πω ότι η Κύπρος έδωσε δυνατότητες σε διαφόρους σοβαρούς ανθρώπους μέσω του προγράμματος πολιτογραφήσεων να κάνουν στην Κύπρο business. Πότε τους φωνάξαμε? Μπορεί να έχει ανθρώπους που ασχολούνται με την νανοτεχνολογία, ανθρώπους που ασχολούνται, ας πούμε, με τις τεχνολογίες, τις, ναι, νέες. Ναι. Πότε τους αξιοποιήσαμε, τους φωνάξαμε, ας πούμε, ιδέες να στηθούν. Α, για να υποφεληθούν. Να υποφεληθεί η Κύπρος με την γνώση την οποία έχουν τις διασυνδέσεις σε διάφορες χώρες. Ναι. Όχι. Απλώς ήταν ένα εμπόριο. Πάρε το διαβατήριο, δώσε τα χρήματα και τελειώσαμε. Ναι. Άλλες χώρες το έκαναν. Ούτε αρχιτεκτονικά δεν μας βοήθησε αυτό που χτίσαμε και 10.000 χρόνια. Δέστε τι έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ψάξτε εδώ. Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία. Ναι. Ξέρετε πόσοι από αυτούς βοηθούν την χώρα με εργοστάσια, με βιομηχανίες, δίνουν και θέσεις εργασίας σε ψηλό επίπεδο, βάζουν και την Κύπρο σε κάποιους άλλους χάρτες που εμείς δεν είμαστε. Όλα αυτά τα σκεφτήκαμε? Όχι. Ασχολούμαστε ποδοσφαιρικά. Είμαι, ναι, υπέρ του ενός εναντίον του άλλου. Ναι. Δεν είναι έτσι που λειτουργεί, δυστυχώς. Ήταν ωραία πάσα αυτή που μου δώσατε για το ζήτημα της ακρίβειας, διότι σε περιοχές όπως η Λεμεσός, για παράδειγμα, ή κάποιες περιοχές στη Λευκοσία,